Από τι αρχέ τη επόμενη εβδομάδα και όχι από αύριο, επισημαίνει ο εκπρόσωπο τύπου του Συλλόγου Οικονομολόγων λογιστών Μαγνησία Αλέκο και Χαγιά ότι θα ανοίξει ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των αιτήσεων χορήγηση του φετινού κοινωνικού μερίσματο. Και αυτό γιατί δεν έχει ψηφιστεί ακόμη η υπουργική απόφαση με την οποία θα προσδιορίζονται τα κριτήρια χορήγηση του κοινωνικού μερίσματο καθώ και τα ποσά που δικαιούνται οι δικαιούχοι. Αναμένουμε λοιπόν σήμερα ή αύριο να εκδοθεί αυτή η υπουργική απόφαση η οποία θα ορίζει όλα αυτά που ανάφερα. Τις επόμενες λοιπόν ημέρες και αφού η ίδικα η οποία είναι η υπηρεσία η οποία είναι υπεύθυνη για να ανοίξει την σελίδα για να μπορούν να γίνονται οι αιτήσει, θα κάνει τις, ε, τους ελέγχους, θα διαμορφώσει ε, τη φόρμα για να καταπληθούν, ε, καταπληθούν οι αιτήσεις και εκτιμώ από το τέλος της εβδομάδας, ίσως και από την αρχή της επόμενης εβδομάδας, να ε, μπορέσουμε να αρχίσουμε την υποβολή των αιτήσεων. Οι τελευταίε πληροφορίε που έχω είναι ότι σήμερα αύριο θα βγει η κοινή υπορική απόφαση. Όπω καταλαβαίνετε, οι ίδιοι τεχνικοί για να μπορέσουν να την προσαρμόσουν θα χρειαστούν κάποιε ημέρε. Θα πρέπει να γίνουν και τα ανάλογα τεστ. Και εφόσον σιγουρευτούν οι άνθρωποι ότι δουλεύει με τα λιγότερα δυνατά προβλήματα, τότε θα την ανοίξουν για την υποβολή των αιτήσεων. Εκτιμώ λοιπόν ότι Σαββατοκύριακο και Με Δευτέρα θα έχουμε ε, τη δυνατότητα υποβολή αιτήσεων. Πάντω, από τη στιγμή που θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων χορήγηση του κοινωνικού μερίσματο, οι δικαιούχοι πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα την ορθότητα των στοιχείων του, όπω ο ΑΜΚΑ, το αφημείο ο αριθμό τη αστυνομική ταυτότητα και, εφόσον διαπιστώσουν λάθη, να απευθυνθούν στα κέντρα εξυπηρέτηση πολιτών θα πρέπει να προσεχθεί το αρχείο του κάθε πολίτη, δηλαδή ε, τα στοιχεία που υπάρχει ως προς το αφημί του, ως προς τον άμκα του, ως προς την ταυτότητά του, ως προς το επώνυμό του, τα στοιχεία που υπάρχουν στο, στο τάξη, τα στοιχεία που υπάρχουν στον ΕΦΚΑ και τα στοιχεία που υπάρχουν στο ΚΕΠ, αυτά να ταιριάζουν. Μια ταυτότητα η οποία άλλαξε, ε, ένα ΣΑΜΚΑ ο οποίο δεν είναι το αφημί που δεν έχει δηλώσει κάποιο. Όλα αυτά μπορεί να είναι πιθανά θέματα για τα οποία δεν θα μπορεί να κάνει αίτηση. Αν λοιπόν προκύψει κάποιο τέτοιο θέμα, θα πρέπει οι πολίτες να απευθυνθούν μόνο στα ΚΕΠ. Αυτά είναι αρμόδια για να λύσουν το όποιο πρόβλημα.